προσπάθειε να φέρω την κουβέντα στα ζητήματα της περιφέρειας Αττικής είτε αφορούν τους καινούριου εθνικούς στόχους και τις αιρεσιμότητε με τις οποίες δεν συμφωνούμε με όλες mm -hmm. του προγράμματος 2014-2020 για νεανική καινοτομία, επιχειρηματικότητα ε, φοβάμαι ότι δεν τα κατάφερα πραγματικά υπήρξε οξύτατη αντιπαράθεση αλλά όσο τα τελευταία χρόνια για τους λάθος λόγους Δηλαδή, στο παραπολιτικό και όχι στο πολιτικό, όχι τι κάνουμε ε, με τη διαχείριση των απορριμμάτων, όχι τι κάνουμε με το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ, αλλά... αλλά στο γύρω-γύρω όλοι. Αν θα βάλω μπικίνι, αν κόλλησα πολλέ αφήσει. Ε, και πάει λέγοντα. Ε, 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 για να μην κάνουμε τουλάχιστον ω δύο γυναίκε μια άλλη γενιά, δεν είμαστε συνομίλητε βεβαίω, το ίδιο λάθο, θέλω να σα πω ότι εγώ εκτιμώ ότι αυτό βολεύει κιόλα. Τι εξυπηρετεί δηλαδή και ποιος Βολεύει φύλους, διότι φύλου. αν πάει η κουβέντα στα πραγματικά προβλήματα θα πρέπει να δοθούν προτάσεις για τις λύσεις των προβλημάτων. Mm -hmm. Βολεύει λοιπόν όσους δεν έχουν προτάσεις διότι τα προβλήματα στην πατρίδα μας και στην περιφέρεια Αττικής δεν λύνονται με οι αχές, τα στα τηλεπαράθυρα. Θέλουν πρόγραμμα. Ή Πολλό δε μάλλον, θα έλεγα, βολεύει αυτού οι οποίοι θα μπορούσαν, μα έταξαν, δεσμεύτηκαν ότι θα τα επιλύσουν και δεν το έκαναν. Ε, οπότε είτε για το καινούριο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που για πρώτη φορά μετά από δεκαετίε έχει αυξημένε αρμοδιότητε. Ισχυρίζομαι ότι δεν είναι αυτέ που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βγει από την κρίση, είτε για την περιφέρεια Αττική, και επαναλαμβάνω, δεν δουλέψαμε όλοι με τον ίδιο τρόπο, είναι ότι δεν συζητήσαμε των πραγματικών προβλημάτων. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θέλω να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα, γιατί σε αυτή την κόντρα και σε αυτή την προεκλογική κόντρα η οποία συνεχίζει και υπάρχει μεταξύ των κομμάτων αλλά μεταξύ και προσωπικότητων των κομμάτων, ενώ οδηγούμαστε προ τι κάλπε τη Κυριακή για την αυτοδιοίκηση και για τι ευρωεκλογέ, έχουν ακουστεί πάρα πολλά Άρα, κυρία ναι. Δούρου και έχουν ακουστεί χαρακτηρισμοί οι οποίοι δεν προλαβαίνουμε να δούμε τι κρύβεται πίσω από τον κάθε χαρακτηρισμό, γιατί έρχεται το επόμενο. Το θέμα είναι ότι με πολύ μεγάλη ευκολία ακούγονται πάρα πολλά πράγματα. Εδώ λοιπόν θέλω να ε, μα πείτε τη δική σα προσωπική αλλά και κομματική θέση απέναντι σε όλο αυτό το οποίο έχει ξεσπάσει τι τελευταίε ώρε: Ότι ούτε λίγο ούτε πολύ κλείνεται το μάτι στου ψηφοφόρου τη Χρυσή. Αυγής, για την περιφέρεια και για το Δήμο ω κόμμα. Απαντήστε μου, αλλά και προσωπικά για την περιφέρεια. Ε, αυτό δεν είμαστε σοβαροί. Και όταν λέω δεν είμαστε σοβαροί, δεν, όλοι δεν είμαστε σοβαροί. Κάποιοι επιχειρούμε να δημιουργήσουμε νησίδες σοβαρότητας και ψυχραιμίας και κάποιοι συνεχίζουν σαν να μην έχουμε μάθει τίποτα τα τελευταία χρόνια. Τι εννοείτε. Διότι εν τέλει στην Ελλάδα τα θάματα τρεις μέρες κρατούν. <σχ> Είτε ε, τα θλιβερά επεισόδια πριν δύο χρόνια στα οποία δυστυχώ πρωταγωνιστούσα με χαστούκια, ποτήρια νερό και πάει λέγοντα. είτε τα ζητήματα των δικαστικών αποφάσεων για την αντιμετώπιση και πολιτικών θεμάτων, όπω είναι ότι στη χώρα. Που θέλουμε να λέμε ότι πρόσφερε τη δημοκρατία σε ολόκληρο τον κόσμο, υπάρχουν συμπολίτε μα που θεωρούν ότι τα ζητήματα τη ανεργία, τα ζητήματα τη αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου θα λυθούν αν, αν χαιρετήσουν ναζιστικά. Ναι, μόνο που τώρα μιλάμε για του ψηφοφόρου τη Χρυσή Αυγή. Και τώρα. Λοιπόν, και τώρα. Ναι, 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 ναι. Αφού αυγής. περάσαμε λοιπόν από διάφορα τα οποία είπαμε τρει μέρε τα θάματα, φτάσαμε σε δολοφονίε, πάλι τρει μέρε στα θάματα. Λοιπόν, τώρα. Έχουμε δύο 24 ώρα όπου κίνησε και θεράποντε. Άνθρωποι που δεν μα εξήγησαν ποτέ γιατί φτάσαμε ως εδώ, ενώ βρισκόντουσαν σε θέση κλειδιά, έχουν πάρει ένα μέτρο και μα μετράνε. Ποιοι είναι αυτοί, κυρία Δούρου, Ξεκινάω από το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και, και ανερυθρίαστα, ανερυθρίαστα, αλλά πώ θα μπορούσαν να κάνουν αλλιώ αυτοί που μα έφεραν ω εδώ, και όσον αφορά την κρίση χρέου και όσον αφορά την κρίση δημοκρατία, ποινικοποιούν του ψηφοφόρου, ενώ ξεχνούν ότι ουσιαστικά τους έκλεισαν το μάτι όταν γενικός γραμματέας της ελληνικής κυβέρνησης όλων μας συναντιόταν με τον εγκληματία. Εγώ ακούστε, έχω τη δική μου δημοσκόπηση και το δικό μου exit poll γιατί κατόρθωσα σε αυτούς τους τέσσερις μήνες να πάω σε 63 από τους 66 δήμους και συνάντησα πολίτες με τους οποίους συζήτησα και μου λέγανε, εγώ θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Προσπαθούσα να εξηγήσω ότι η οργή, η αγανάκτηση, δεν μπορεί, να, δεν μπορεί να σε φέρνει εδώ. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση. Καλά, εγώ θα τραπώ, θα ψηφίσω, θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Ναι, μισό λεπτάκι, κυρία Δούρου. Όμω, εδώ έρχεστε. Ε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και διορθώστε με αν δεν το αντιλαμβάνομαι σωστά, ε, να συμφωνήσετε. Το ακούσαμε και από τον Αλέξη Τσίπρα να το λέει εχθέ στη Σία Κοσιόνη: ότι οι ψηφοφόροι τη Χρυσή Αυγή δεν είναι στην πλειοψηφία του νεοναζί. Συμφωνείτε με αυτό, ότι είναι ψήφο οργή. Αυτό μα λέτε. Λοιπόν, αν Αυτή έχουμε χρόνο ψιφοφόρη... για σοβαρή κουβέντα η, και συνήθω οι γυναίκε το, συζητάμε το, λίγο πιο σοβαρά. Το, το, το έχω, αντί, θα κατηγορηθείτε για σεξιστικό σχόλιο τώρα. Ναι, ναι, ναι. ναι το, το, το... Α, άμα κατηγορηθώ και γι' αυτό, άμα κατηγορείτε <σχελί> η Δούρου ότι πολύ. κλείνει το μάτι στη Χρυσή Αυγή και να κατηγορηθώ και για σεξισμό, είναι αυτό που σα λέω ότι στην Ελλάδα δεν συζητάμε σοβαρά γιατί κάποιοι δεν θέλουν. Συμφωνείτε, απαντήστε μου αυτό, γιατί θέλω να σα. Είναι όλοι οι ψηφοφόροι του Πασόκ μπλεγμένοι στα σκάνδαλα των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι όλοι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας mm. με το μνημόνιο και αδιάβαστη. Ναι, αλλά εδώ για τους ψηφοφόρους της χρυσή αυγή δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν γνώριζαν πλέον. Ωραία. Εδώ, ε, είχαμε την, το είπατε και μόνοι σας, είχαμε, ναι, μία, λοιπόν, δο... λέω, είχαμε μία δολοφονία δολοφονία στη... ωραία, Ακριβώς. Άρα λέω το εξή. Το Όποιο του και όποιο λέει, οι δημόσιοι πάλι είναι τεμπέληδες, έτσι. Οι, οι, οι πασόκοι, οι πασοκατζίδε είναι διεφθαρμένοι, οι νεοδημοκράτε είναι παραπλανημένοι, εξαπατημένοι κτλ., υιοθετεί τη φασιστική λογική. Και επειδή επαναλαμβάνω, παίρνοντα τον κίνδυνο τη ε, αλαζονία και του κομπασμού, μιλάτε σε μένα, σε μένα, που επέλεξα ούτε να θυματοποιηθώ, ούτε να αεροποιηθώ, ούτε έπεσα από τα σύννεφα εκείνη τη μέρα. Αντίθετα, του έλεγα ότι όταν για δεκαετίε δεν έχει σοβαρή συνεκτική μεταναστευτική πολιτική. Ήμασταν το μόνο κράτο που εγκαινιάσαμε τρει φορέ ένα ρημάδι Ινστιτούτο Μεταναστευτική Πολιτική. Mm -hmm. Όταν μεγαλώσα, η δική σα γενιά, η σα γενιά, με το να μπερδεύει τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου. Όταν υπήρξαν υπουργοί που δεν είχαν διαβάσει το μνημόνιο, και αντί να πούνε ένα συγγνώμη γιατί εξαθλειωθήκαμε με αυτόν τον τρόπο και εξαπάτησαν τον κόσμο, έρχονται τώρα και λένε ότι όποιο δεν τζουβαλιάζει με μια φασιστική λογική Κλείνει το μάτι στον ναζισμό. Εδώ! Και αυτή η κουβέντα, δηλαδή τα δύο τελευταία 24 ώρα, αντί να συζητήσουμε τι θα γίνει με τη διαχείριση απορριμμάτων, γιατί δεν έγινε περιφερειακό σχεδιασμό, τι θα πάνε κάποια κόμματα να υποστηρίξουν για την πατρίδα μα στο ελληνικό κοινοβούλιο, Πήραν το μέτρο. Αυτοί που ρημάξαν τη δημοκρατία και το φοράνε στη δούρου στον Σακελαρίδη και πάει λέγοντα. Εάν ο απερχόμενος Περιφερειάρχης, ο όφιλε είχε δώσει τα 350.000 ευρώ στο πέραμα ή τα λεφτά που σε συνέργεια με την Εκκλησία θα αντιμετώπιζαν τη φτώχεια και τη δυστυχία στο πέραμα, τα είδατε τα ποσοστά στο πέραμα. Παντός... Θα σου έλεγα εγώ μετά ναι. αν υπήρχε η πιθανότητα να, να σωθεί έστω και ένα 18χρονο, ένα 20χρονο που δεν έχει κάνει εδώ και πολύ καιρό μπάνιο, γιατί δεν έχει φως στο σπίτι του, από την προπαγάνδα του ζόφου στο μυαλό του. Mm -hmm. Λοιπόν. Γίνεται. Για να κάνουμε διάλογο, κυρία Δούρου, βοηθήστε με, γιατί ε, για να έρθουμε τώρα και στην ε, κόντρα που υπάρχει για την περιφέρεια τη Αττικής, καλέσατε εσεί τον κύριο Σγουρό να ε, μιλήσετε δημόσια, να μιλήσετε ε, τηλεοπτικά και ιδιαίτερα, να πραγματοποιήσετε ένα debate, Δεν το δέχθηκε και δεν το δέχθηκε διότι ε, είπε εδώ, στον ΣΚΑΙ μάλιστα, χαρακτηριστικά ότι του επιτίθεστε ανήθικα. Και αν δεν ζητήσετε, συγγνώμη, για χαρακτηρισμούς που είναι αβάσιμη κατά τα λεγόμενά του χωρί ονοματεπώνυμο και διεύθυνση, δεν προσέρχεται Μάλιστα. σε αυτό το debate. Εντάξει, κάποιο σύμβουλο επικοινωνία θα του είπε ότι κράτη αυτή τη γραμμή άμυνα να περάσουν τα κάποια 24 ώρα να ξημερώσει η μέρα τη κάλπη, ε, να διασωθεί από ένα τραπέζι διαλόγου που αν γίνει με σοβαρού όρου μπορούμε να μιλήσουμε για τα θέματα τα συγκεκριμένα που αφορούν αυτή τη στιγμή ε, την ε, περιφέρεια Αττικής και παίζουμε με τα κουβαδάκια μεγάλοι άνθρωποι. Διότι, το ξαναλέω. Έχω πάρα πολλά άλλα τόματα, αλλά τουλάχιστον τα ελληνικά μου είναι τέτοια που συνονοούμε με κόσμο εδώ και πάρα πολλέ δεκαετίε. Και το ξαναλέω και δεν το παίρνω πίσω, παρόλο που είμαι ένα άνθρωπο που ζητάει κατά καιρού συγγνώμη γιατί δεν θεωρώ ότι είναι λάθο. Όταν καταγγέλνουν, Εδώ. εδώ, Χθε βγήκε. Mm -hmm. Χθε βγήκε και είναι μια δικαίωση μετά από τέσσερι μήνε που μα λέει άσχετου, δεν ξέρουμε τι μα γίνεται. Και δεν έχουμε δουλειά με την τοπική αυτοδείξη. Όταν καταγγέλει αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν καταγγέλουν επιθεωρητέ περιβάλλοντο, όταν ε, φτάνουμε στου εισαγγελεί, το να λέω εγώ ότι ένα άνθρωπο δεν μπορεί να παριστάνει ότι αυτά δεν τα ήξερε, γιατί τότε είναι ανίκανο, ή αν τα ήξερε τότε τα υπερετούσε, δεν καταλαβαίνω του επιθετικού προσδιορισμού γενικά και αόριστα και του ανήθικου, όταν έχω υποστεί μαζί με τον κύριο Κουμουτσάκο σε άλλο κανάλι ένα υβρεολόγιο του να το ρωτάμε συγκεκριμένα τι έγινε στο Μαραθώνα, είστε άσχετοι. Τι έγινε στο Κοροπή με το κέντρο λιμάτων, ε, είστε ψεύτε. Τι έγινε με τη διαχείριση απορριμμάτων, είσαι αντιπαθέστατη, έχει το DNA σου το να εκνευρίζει του ανθρώπου και πάει λέγοντα. Εδώ, εκεί που μα χρωστούσαν, μα παίρνουν και το βόδι. Και παρά τα αυτά, και ο κύριο Κουμουτσάκο και εγώ, με αξιοπρέπεια και ψυχραιμία, μείναμε στο τραπέζι του διαλόγου και επιχειρούσαμε με κανονικά Ερωτήματα να πάρουμε απαντήσει. Mm -hmm. Λοιπόν, αυτά είναι ενδεικτικά τη μεταπολίτευση. Άνθρωποι που υπερέτησαν τι δημόσιε υπηρεσίε με τον πλέον στρεβλό τρόπο για το μεροκάματο το δικό σα, για την τύχη του αδερφού μου και όλων των φίλων που έχουν μεταναστεύσει, από πάνω μα ήταν και τα ρέστα. Βγαίνει όλο και λέει λοιπόν, ακριβή και η καμπάνια να... τη Δούρ. Μισό λεπτό, θα τα πω για, εγώ. Για να, να αξιοποιήσουμε το χρόνο μα ναι. σωστά να μιλήσουμε και για και το πώ Έχει το, την τη Περιφέρεια. Έχει την ιστοσελίδα τη Περιφέρεια και την κάνει. Που είναι ολονών, φορολογούνται τα παιδιά πίσω από τι κάμερε, mm -hmm. εσεί, εγώ και την. Και την ε, έχει όχημα προεκλογική εκστρατεία. Παρουσιάστε μα ε, την ατζέντα σα για να δούμε τα θέματα τα οποία εσεί θέτετε ω προτεραιότητε για την περιφέρεια τη Αττική. Και θέλω να σα πω και κάτι άλλο για να δείτε το διαφορετικό ήθο με το οποίο παλεύουμε. Εμεί αύριο το πρωί έχουμε εκδήλωση με αυτού που πρέπει, όχι με διαφημιστέ και κομματικά επιτελεία, αλλά με του φορεί που θα υλοποιήσουν σε σχέση με την ανάπτυξη. Και την είχαμε ορίσει. Πριν από τον 18 Μαου, γιατί εγώ δεν ήρθα για να περάσω από τοπική αυτοδιοίκηση, εγώ ήρθα για να μείνω. Και θεωρώ ότι και από τη θέση τη μίζωνο αντιπολίτευση, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μπορώ να βοηθήσω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έρχεται ένα καινούριο πρόγραμμα 2014-2020. Δεν είναι σαν το προηγούμενο. Δεν είναι τσιμπέντο. Δεν είναι υποδομέ. Έχει καινούριου εθνικού στόχου. Επαναλαμβάνω με του οποίου δεν συμφωνούμε μπορούμε μέσα να, κάν, να, να, εκμεταλλευτούμε στόχους που αφορούν την επιχειρηματικότητα. Εμεί mm -hmm. Εμείς πάμε και ένα βέβαιο παραπάνω. Δεν θέλουμε απλώς να πάρουμε τα κοντήλια, που λέγανε παλιά η μεγαλύτερη ηλικία, και να τα μοιράσουμε σε δημάρχους ή μετέρους, Καλά. ούτε να στησουμε startup τα οποία δεν θα έχουν μια συνέχεια. Γι' αυτό στο δικό μας πρόγραμμα που το έχουμε παρουσιάσει, είναι και στην ιστοσελίδα μας, αύριο θα κάνουμε ακόμα πιο εξειδικευμένη κουβέντα, θεωρούμε ότι η περιφέρεια μπορεί να λειτουργήσει σε συνέργεια και με άλλα χρηματοδοτικά Εργαλεία και θεσμού, mm -hmm. όπω το Horizon 2014-2020, το Small and Medium Enterprises ε, και το COSME, προγράμματα δηλαδή που, τα, α, που αν ένα περιφερειάρχη μία περιφερειάρχη, εκμεταλλευτεί το γεγονό ότι συμμετέχει στην αρμόδια επιτροπή ε, των, περιφερειακών, των περιφερειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Εγώ δεν ήρθα απλά για να διαχειριστώ κοντήλια. Και ίσω αυτό ενδεχομένω ενοχλεί και κάποιο, γιατί απέναντί μου δεν είναι απερχόμενο περιφερειά που λέει να του ζητήσω συγγνώμη και τοπίο και διατάφτα για να πάω σε τραπέζι διαλόγου. Έχω τον κύριο Κεδίκογλου, έχω τον κύριο Γεωργιάδη. Φτά και τέταρτο, δεν άφησε καν την πρωτοβουλία στον κύριο Κουμουτσάκο να πει ο ίδιο τι θα κάνει, ποιο θα στηρίξουν. Βγήκε και άθριζε λέει τα ποσοστά τη συγκυβερνήσεω. Φτά και τέταρτο. Mm -hmm. Άρα δεν ήταν αυτό ο κ. Γουρό, τι ήταν, Το πολιτικό όχημα για να κρατηθεί αυτή η κυβέρνηση, έστω και με αναπνευστήρα στη ζωή. Τι έχετε, κυρία Δούρου, κλείνοντα να απαντήσετε για το γεγονό ότι ε, ναι, μεν ε, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει παρουσία, δεν είναι παρούσα στο Δήμο της Αθήνας. Ε, τον έχει χάσει από το 1974, έχει να συμβεί κάτι τέτοιο. Ωστόσο, οι επιδόσεις της είναι συντριπτικές σε σχέση με τις δικές σας στην υπόλοιπη περιφέρεια. Εγώ θέλω να σας παρακαλήσω να τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Διότι αυτή τη στιγμή είμαι σε μία μάχη, είμαι σαν τον Παλαιστή μέσα στο ring. Και δεν ε, έχω την πολυτέλεια να δω στοιχεία, να αθροίσω ποσοστά mm -hmm. σε, σε όλο το χάρτη τη χώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν απέναντι σου είσαι στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και την κυβέρνηση, ε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολη η δική μου μάχη τα τελευταία 24 ώρα. Προφανώ όμω θα υπάρχουν εξηγήσει. Και για έναν άλλο λόγο θέλω να περιμένουμε. Γιατί μην έχουμε τίποτα αντίστοιχε ερμηνείε το βράδυ τη 25η Μαΐου. Τι περιμένετε. εσεί, τι εκτιμήσει κάνετε. Και για το μήνυμα των Ευρωεκλογών, να όχι, όχι. σα τώρα. όχι, Λέω: Μην έχουμε τίποτα κολοτούμπες που α, αρδεύουν την αναξιοπιστία που έχουν οι νεαρότεροι συμπατριώτε μα σε σχέση με του πολιτικού. Διότι τέσσερι μήνε μα εξηγούσαν ότι ο κ. Γουρό είναι αυτοδιοικητικό. Και τώρα είναι το όχημα το πολιτικό για τη σταθερότητα στην περιφερειακή. Για καθίστε να δουν τι ανάλυση θα κάνουν ε, οι κυβερνητικοί. Τώρα, ποιο είναι το στίχημα, Που είναι προσωπικό με συλλογικό mm -hmm. πρόσημο ω επικεφαλή τη δύναμη ζωή. Το στίχημα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε μια αρχή από την περιφέρεια Αττικής, που είμαστε 4 εκατομμύρια άνθρωποι, 66 δήμοι, είμαστε περισσότερο μεγαλύτεροι από τη Μάλτα και το Λίχνεστάιν, είμαστε ένα μικρό Βέλγιο. Εγώ δεν μπορώ να τάξω τα πάντα στους πάντες. Προσπάθησα με την προσωπική μου στάση, με την παρέτηση μου από τη βουλευτική έδρα, να αντιγυρίσω ένα καθρέφτη και να... Α, πω Ότι με αυτέ τι προτάσει αλλά και με αυτό το ήθο. Μάλιστα. Ζητώ λοιπόν από όλου και να να αναλάβουν τις τι ευθύνε του. Τους. Δεν είναι το ίδιο ευθύνε τη Δούρου με ενό ψηφοφόρου. Ναι. Και στι 26 Μαου να πιάσουμε δουλειά στην περιφέρεια Αττικής για να ελπίζουμε ότι μπορούμε να πιάσουμε σε όλη την πατρίδα. Μάλιστα. Σα ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Σα εύχομαι να είστε καλά.